Ακολουθήσουν μετά κάποιοι μια σειρά συναδέλφων και μετά ο Υπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου. Ορίστε, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάλαβα σήμερα, κύριε Τραγάκη, με διαφωτίσατε. Με διαφωτίσατε γιατί ενώ η Νέα Δημοκρατία από το 16 και το 16 και το 17 έχει κεντρική της πολιτική επιλογή να ζητάει εκλογές και βασικό πολιτικό αφήγημα, δεν τα κατάφερε. Διότι δεν είχε ανακηρύξει με συνέδριο το έτος εκλογικό. Ενώ τώρα που το ανακήρυξε το 18 εκλογικό έτος, πιθανόν να πάτε καλύτερα. Έτσι φαντάζεστε βέβαια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να έχετε σκεφτεί ότι αυτό το αφήγημα της αριστερής παρένθεσης που θα τελείωνε σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, εν πάση περιπτώσει δεν επιτυγχάνει. Δεν επιτυγχάνει. Λοιπόν, τώρα το ανακηρύξατε και το έτος, μπορεί να είναι καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα είμαστε εδώ του χρόνου για να ξαναλέμε ένα καινούργιο προϋπολογισμό που θα τον εισηγηθούμε βεβαίως. Και αυτός ο προϋπολογισμός θα έχει όλο το σχέδιό μας για τη μετά-μνημόνιο εποχή, με σταθερό τρόπο, με σταθερά βήματα όμως, έτσι ώστε να μην γυρνάει η χώρα ποτέ πίσω. Και βεβαίως θα δικαιώνει, όπως δικαιωνόμαστε και σήμερα, για την δύσκολη τακτική μας επιλογή, τη δυσκολία που είχαμε να ακολουθήσουμε με ένα εφαρμογή ενός άλλου μνημονίου. Αλλά σήμερα αυτή η επιλογή δικαιώνεται, γιατί πραγματικά η έξοδος από τα μνημόνια είναι ορατή. Και αυτό έγινε με μεγάλες προσπάθειες και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ελληνικού λαού. Και έτσι σήμερα είμαστε σε μια θέση να λέμε ότι... Συγγνώμη λίγο. Ότι είμαστε κοντά σε μέρες που τα αποτελέσματα της δίκαιης ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα είναι υπέρ των πολλών. Αυτοί που έκαναν τις περισσότερες, οι πολλοί που έκαναν και τις περισσότερες θυσίες όλα αυτά τα χρόνια θα αποκτήσουν περισσότερα ωφέλη. Επίσης, αποκαθιστούμε ταυτοχρόνως αδικίες και διασφαλίζουμε ότι δεν θα επαναληφθούν. Λύνουμε προβλήματα και ταυτόχρονα κατοχυρώνουμε πως οι λύσεις αυτές θα έχουν διάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσαμε και την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Καταρχάς, αυτό σημαίνει βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Σημαίνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι οριζόντιες δημοσιονομικές περικοπές και απολύσεις. Σημαίνει επένδυση σε ανθρώπους και στις νέες τεχνολογίες. Γιατί τελικά τις άδικες νεοφιλελεύθερες επιλογές, τις οποίες υπερασπίστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εξακολουθούν να υπερασπίζονται, τις αποδόμησαν και θεσμικοί παράγοντες ευρωπαϊκοί, αλλά και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το οποίο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να παράσχει ποσοτικές ποιοτικές αναλύσεις για τις δύο κύριες πτυχές αυτών που η δική σας κυβέρνηση, κύριε της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο, βάφτισε μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, τη μείωση των απασχολούμενων στο δημόσιο κατά 150.000 την περίοδο 2011-2015 και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής αποχώρησης 15.000 υπαλλήλων έως το 2014. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κληθήκαμε να ανατάξουμε ένα δημόσιο εντέχνως απαξιωμένο, με ραγδαία επιδείνωση του μέσου όρου ηλικίας, του ανθρώπινου δυναμικού και με εμφανή την υποστελέχωση σημαντικού αριθμού υπηρεσιών. Εμπνευστήκατε και υπερασπιστήκατε και εφαρμόσατε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται και για τα οποία σήμερα ευρωπαϊκοί μηχανισμοί απολογούνται, όχι όμως οι πολιτικοί που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Και από τη μία πλευρά συνεχίζετε να μας εγκαλείτε για κατάρρευση δημόσιων δομών, ταυτοχρόνως για διόγκωση του κράτους με κομματικούς στρατούς. Άλλος ένας τίτλος κενός περιεχομένου για κατασκευή εντυπώσεων και μόνο. Και άλλη μια συνεισφορά βεβαίως στα γνωστά πια fake news, στα οποία και αρέσκεστε, αλλά και κακές υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε στον ελληνικό λαό.
Να θυμίσω ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια της συγκυβέρνησης είχε έναν ευθύ στόχο, την υπεράσπιση των αρχών του νεοφιλελευθερισμού, πυρήνας ιδεολογίας, δηλαδή συρρήκνωση θεμελιωδών λειτουργιών του δημοσίου τομέα και του κοινωνικού κράτους, βαθιά συντήρηση και ικανοποίηση συμφερόντων κλειστών και μικρών ομάδων. Και αυτά φυσικά δεν τα φανταζόμαστε. Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα στο δημόσιο λόγο τα αποκαλύπτουν. Μόλις χθες ακούσαμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνει άλλη μία φορά την απέχθεια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών προς κάθε τι δημόσιο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει μπερδέψει τον κινησμό και την αναλγησία με την ειλικρίνεια. Γιατί είναι τεράστια η απόσταση της σημερινής ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από τις ιδεολογικές αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Τι μας είπαν πάλι χθες, λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το ρόλο πια του Πρωθυπουργού Δημοπράτη από Υπουργός των Απολύσεων. Δήλωσε δημόσια την πρόθεσή του να εκχωρήσει κάθε τι δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Φαντάζομαι ότι εννοεί την παιδεία, την υγεία, ελεγκτικούς μηχανισμούς, εποπτεία, τη διοίκηση, με κριτήριο την καλύτερη οικονομική προσφορά. Εκχωρώντας έτσι τις δομές, θυμάστε ότι είπε μέχρι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν το είπε χθες, το είχε πει σε προηγούμενη τοποθέτηση, σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κράτος και ο δημόσιος χαρακτήρας του στήθηκαν βήμα-βήμα διαχρονικά με αγώνες, οράματα, κόπους και θυσίες του ελληνικού λαού και δεν είναι φιλέτο προς πώληση. Δεν είναι ευκαιρία για αύξηση του ύψους λογαριασμών κάποιων σε φορολογικούς παραδείσους. Και βλέπουμε και έναν πιο συνειδητό, ας πούμε, πολιτικό σχεδιασμό μέσα σε αυτά. Είδαμε το ερωτηματολόγιο που τέθηκε στα στελέχη, στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για να απαντήσουν επί ευκαιρία του συνεδρίου. Και είδα ένα ερώτημα που λέει ότι ρωτάει, όταν προκυρήσονται διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο, να δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ως υποψήφιοι και στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Τι εννοεί ακριβώς? Γιατί δεν αντικαθεστούμε το σύνολο των υπηρεσιών με ιδιωτικές εταιρείες, θα τελειώνουμε, το κλείσουμε. Ας το πούμε καθαρά, ολοκληρωτικά. Διότι η ανιστόρητη αυτή στρέβλωση της φιλελεύθερης ιδεολογικής βάσης της παράταξης του 1974, που για δεύτερη φορά την τελευταία πενταετία επιχειρείται από την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτή την έννοια, αισθάνομαι υπερήφανη που μετά από τις δύο αυτές απόπειρες, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξακολουθεί ακόμη να υφίσταται. Και όχι μόνο να υφίσταται, αλλά το δυναμικό του δημοσίου να βρίσκεται στη θέση του και ο ρόλος του σταδιακά να αποκαθίσταται. Γιατί φυσικά, αν είχαμε αφήσει να εξακολουθήσει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όπως ήταν τότε, σήμερα θα είχε καταργηθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι το κοινωνικό κράτος εκχυδαίζεται όταν η κοινωνία υποχρεώνεται να λειτουργεί με βάση κανόνες του ισχυρού, τους κανόνες της αγοράς, τους κανόνες των κερδών και των υπερκερδών και τη θεοποίηση της λογικής των αριθμών και φυσικά των φορολογικών παραδείσων. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεμελιώνουμε το δημόσιο που θα ανταποκριθεί την επόμενη μέρα της δίκαιης ανάπτυξης, με αντικειμενικές διαδικασίες για την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό βεβαίως ισχύει παράξενα, διότι τα τελευταία πολλά χρόνια αυτοί που μας κυβέρνησαν είχαν συνηθίσει σε απευθείας αναθέσεις και τοποθετήσεις εκλεκτών με ξεχασμένες τις κρίσεις προϊσταμένων για 10 χρόνια στο σιρτάρι. Αντίθετα, εμείς ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες την τοποθέτηση των 21 Γενικών Διευθυντών Διοικητικού και Οικονομικού μέσω ΑΣΕΠ στα Υπουργεία και ακολουθούν οι θέσεις των θεματικών Γενικών Διευθυντών. Ταυτοχρόνως προχωράει η προκήρυξη των 68 διοικητικών τομεακών και ειδικών γραμματέων στα Υπουργεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος του δημόσιου τομέα επαναπροσδιορίζεται σε διεθνές επίπεδο. Έτσι λοιπόν και δικός μας στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.
Διότι το Υπουργείο αυτό δεν είναι το Υπουργείο των Απολύσεων, είναι το Υπουργείο που πρέπει να ανοίξει το παράθυρο στην ατζέντα του 21ου αιώνα, στην ψηφιακή οικονομία και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Με γνώμονα λοιπόν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, με προσήλωση στη διαφάνεια και την ποιότητα υπηρεσιών, αντιμετωπίζουμε δραστικά και τη γραφειοκρατία, βάζοντας όλες τις βάσεις και υλοποιώντας ψηφιακά έργα υποδομής. Συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες ανάγκες, υλοποιήσαμε ως κυβέρνηση το G-Cloud, ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας, ένα ψηφιακό κόμβο που θα φιλοξενεί με ασφάλεια και θα υποστηρίξει όλες τις δημόσιες υπολογιστικές εφαρμογές. Στο G-Cloud, κεντρική θέση πια καταλαμβάνει το σύστημα Διάβγεια. Αυτό το Διάβγεια που μας κατηγορούσαν ότι πάμε να το υποβαθμίσουμε, να το κατηγορήσουμε κτλ., αποκτά τη νέα του δυναμική μορφή, καθώς μέσα από την υποδομή του G-Cloud αναβαθμίστηκε ήδη. Και βεβαίως έτσι εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της Διάβγεια, παρά την συνεχώς αυξανόμενη χρήση και με μειωμένο πια κόστος. Πέρα από αυτό, υποστηρίζουμε ενεργά την ενσωμάτωση και διευρυμένη χρήση των ψηφιακών υπογραφών στη δημόσια διοίκηση. Οι ψηφιακές υπογραφές παρέχονται δωρεάν από την αρχή πιστοποίησης του ελληνικού δημοσίου και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 53.540 πιστοποιητικά προς υπαλλήλους και ιδιώτες δωρεάν. Παραλλήλως, δουλεύουμε για την επανεκκίνηση του ΣΥΖΕΦΚΙΣ 2 για να παρέχουμε αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε 34.000 σημεία, σαν συνέχεια και επέκταση του υφιστάμενου ΣΥΖΕΦΚΙΣ. Ένα έργο που είχε ενταχθεί το 2007-2013 στο ΕΣΠΑ, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Και παραλάβαμε ουσιαστικά τελματωμένο ένα εμβληματικό έργο, το οποίο βεβαίως και είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Εκτός από τις υποδομές που ψηφιοποιούμε για τις λειτουργίες του Δημοσίου, αναβαθμίζουμε ήδη το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το πιο γνωστό σαν απογραφή. Δηλαδή, μια online βάση δεδομένων του προσωπικού που υπηρετεί, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου στο δημόσιο τομέα. Πατώντας σε αυτή τη βάση, υλοποιήσαμε το ενιαίο σύστημα κινητικότητας. Μια ψηφιακή πλατφόρμα για την επιτάχυνση των διοικητικών μεταβολών. Με ψηφιακά οργανοκράματα, περιγράμματα θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν επίσης για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, δίνουμε τέλος οριστικό στις πελατειακές ρουσφετολογικές μετακινήσεις του προσωπικού στο δημόσιο. Μετακινήσεις που απαιτούσαν δεκάδες υπογραφές και φυσικά εκατοντάδες ανθρωπόρες. Σε αυτό το περιβάλλον προωθούμε επίσης το έργο της ηλεκτρονικής στοχοθεσίας. Στοχοθεσία που δεν επιβάλλεται αυθαίρετα από πάνω, αλλά προκύπτει από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης μέσω της ολομέλειας διεύθυνσης και τμήματος. Φυσικά, στο ίδιο πλαίσιο ξεκινά από το νέο έτος και η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να γίνεται με μικρότερο γραφειοκρατικό κόστος. Γνωρίζετε άλλωστε όλοι, ίσως εκτός του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν το θυμόταν χθες στην τοποθέτηση, ότι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έγινε πράξη με τη δική μας κυβέρνηση. Και τώρα θα περάσουμε στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μέσω του συστήματος απογραφή. Σχεδιάζουμε δηλαδή έργα ψηφιακά, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους και όχι αποσπασματικές νησίδες συστημάτων. Θυμάστε τη συνήθη πρακτική πολλών ετών, με κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, με πολλαπλά συστήματα τα οποία κανένα δεν επικοινωνούσε με το άλλο. Πακτολός χρημάτων. Σιγά σιγά το μαζεύετε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ανοχή ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις αρχές του νέου έτους ξεκινά και η διαδικασία υλοποίησης ενός στρατηγικού έργου για το δημόσιο, το ενιαίο συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει την πρόσληψη, υπηρεσιακή εξέλιξη, μετακινήσεις, εκπαίδευση, επιμόρφωση, εκθέσεις, αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, όλη την εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου, ώστε στο τέλος με ένα κουμπί να βγαίνει και η σύνταξη. Χωρίς να απαιτείται όλη αυτή η διαδικασία. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, βεβαίως αξιοποιούμε και διεθνείς καλές πρακτικές και βρίσκουμε νέες πηγές χρηματοδότησης μέσα από στρατηγικές συμμαχίες,
όπως έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για τη σταδιακή μετάβαση στο ψηφιακό ΚΕΠ, την αναβάθμιση όλου του συστήματος των ΚΕΠ. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης στην τελική φάση της πρώτης υποβολής του έργου. Και βεβαίως πρέπει να πω εδώ ότι κεντρικό ρόλο σε όλη μας την πολιτική είναι και η πολιτική των ανοιχτών δεδομένων, που είναι στρατηγική μας προτεραιότητα, γιατί ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνουν διοικητικά βάρη και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας. Και επιπλέον, ένα τελευταίο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι το εμβληματικό έργο της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Ελληνικής Νομοθεσίας. Ένα έργο τομή, ένας κόμβος που θα συγκεντρωθεί το σύνολο της πληροφορίας για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας στη χώρα. Έχει υποβληθεί ήδη το τεχνικό δελτίο προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ και μέσα στο 18 το έργο αυτό υλοποιείται. Είναι και πολλά άλλα, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος να αναφερθώ. Όμως, το Υπουργείο αυτό, με την απαραίτητη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, θα υλοποιήσει όλα τα αναγκαία έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Εκτιμώ ότι σε ένα χρόνο από σήμερα, το 18, όταν θα συζητάμε για τον επόμενο προϋπολογισμό, το Δημόσιο πια θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα, ώστε πραγματικά να αποτελέσει το όχημα για τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή. Σας ευχαριστώ.